Θα συζητήσουμε για ένα θέμα που νομίζω μας απασχολεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες. Κατά πόσο όλες αυτές οι φυσικές καταστροφές, είτε τις παρακολουθούμε μέσα από την τηλεόραση, είτε τις βιώνουμε. Γιατί υπάρχουν συμπατριώτες μας, οι φίλοι μας στη Θεσσαλή, που βιώνουν μια απίστευτη καταστροφή. Προηγήθηκε η κατάσταση στη Ρόδο, στον Εύρο και σε τόσες άλλες περιοχές. Πόσο επηρεαζόμαστε, πόσο αλλάζει η ψυχολογία μας και πόσο αυτό αλλάζει τη δική μας καθημερινότητα. Μαζί μας ο κλινικός ψυχολόγος, ο Νίκος Παπανικολάου, για να μας βοηθήσει στην συζήτηση. Νίκο, καλησπέρα, καλώς όρισες. Καλώς σε βρήκα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε την εκπομπή με μια φωτογραφία. Με τη φωτογραφία ενός πεζοναύτη. Και θέλω να μας πεις για αυτήν τη φωτογραφία, που ουσιαστικά αποτυπώνει και μια άλλη πλευρά της επικαιρότητας και όλων αυτών των οποία συζητάμε τις τελευταίες ώρες. Πολλές φορές ένα κλικ είναι τόσο δυνατό για να μεταφέρει μια εικόνα χωρίς να τη σχολιάσουμε καν. Εδώ ισχύει ακριβώς αυτό που είπες, Μάνου, ότι μια εικόνα δεν είναι χίλιες λέξεις. Θα έλεγα ότι είναι πολύ παραπάνω λέξεις. Θα σου έλεγα μάλιστα το ότι σε αντίθεση με αυτές τις εικόνες τις οποίες είδαμε, όπου χέρια τα οποία ήταν ταγμένα για να σώζουν ανθρώπους από τη θάλασσα, τους έσπρωχναν στη θάλασσα, βλέπουμε λοιπόν έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ απλά είναι, θα έλεγα ότι είναι η επιτομή της αισιοδοξίας, είναι η λεβεδιά, είναι η αλληλεγγύη. Είναι αυτό το οποίο μας κάνει να αισθανόμαστε πολύ καλύτερα μετά από απανωτά χτυπήματα, τα οποία τουλάχιστον έχουμε δεχτεί στην ψυχολογία μας και όχι μόνο. Αυτοί οι οποίοι το έζησαν, προφανώς μίλησες για τους Θεσσαλούς, για τους οποίους θα μιλήσουμε εκτενέστερα στη συνέχεια, αλλά και όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Νομίζω ότι συγκλονιστήκαμε από το θάνατο του Αντώνη. Απλά νομίζω ότι η αισιοδοξία ανατέλει μέσα από τέτοιες εικόνες που βλέπουμε ότι πραγματικά η αλληλεγγύη υπάρχει. Ζει, υπάρχει και υπάρχει η αλληλεγγύη. Η αλήθεια είναι, Νίκο, ότι θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι του Αντώνη. Όλο αυτό το οποίο συνέβη με τον Αντώνη, που σαφώς πρόκειται για μια δολοφονία, ένας άνθρωπος που σπρώχνεται στη θάλασσα και τον αφήνουν να πεθάνει, έχει δημιουργήσει και αυτό το λεγόμενο τσουβάλιασμα. Δηλαδή, μπαίνουμε στη διαδικασία και δεν αφορά μόνο αυτή την υπόθεση του Αντώνη, αφορά πολλές ανάλογες περιπτώσεις, μετά έναν ολόκληρο κλάδο να τον καταβαραθρώνουμε. Σαφώς και αυτοί που τον έσπρωξαν πρέπει να τιμωρηθούν και πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Όμως οφείλουμε να πούμε ότι δεν είναι όλοι οι εργαζόμενοι που μπορεί να είναι στον ίδιο χώρο. Προφανώς εννοείται και νομίζω, ότι αντίστοιχα η απεργία της ποινή, η οποία έγινε σήμερα με αφορμή το συγκεκριμένο αποτρόπαιο περιστατικό, όπως το χαρακτήρισαν και οι ίδιοι, νομίζω ότι σηματοδοτεί πραγματικά έναν κλάδο ο οποίος υπηρετεί, παλεύει για το δίκαιο του οποιοδήποτε ταξιδεύει και νομίζω ότι το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό και το έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές αυτό. Σαφώς υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, όπως είπες, υπάρχουν και χέρια τα οποία δυστυχώς είναι πολύ λίγες εξαιρέσεις, οι οποίες όμως δεν χαρακτηρίζουν τον κλάδο. Και θα έλεγα ωστόσο ότι πολλές φορές δυστυχώς αυτές οι εικόνες μας καθυλώνουν και μας κάνουν να αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Ξέρεις, ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο είδα τουλάχιστον και το οποίο αφήνει επίσης μια χαραμάδα αισιοδοξίας είναι ο ξεσηκωμός, ο γενικός ξεσηκωμός ο οποίος έγινε απέναντι σε αυτήν την αποτρόπαια εικόνα την οποία ζήσαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ξέρεις, ο μεγάλος Μάνος είχε πει το εξής. Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι από τη στιγμή κατά την οποία το τέρας δεν σε τρομάζει, τότε μάλλον έχεις αρχίσει να του μοιάζεις. Φαίνεται λοιπόν ότι τελικά ο τέρας μας τρόμαξε. Αυτό που είδαμε μας τρόμαξε, ξεσηκωθήκαμε. Φαίνεται ότι δεν μοιάζουμε σε αυτή την κατάσταση και να διαβεβαιώσουμε αυτό το οποίο είπες προηγουμένως. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό και ξεκάθαρο το ότι φαίνεται το ότι δεν είναι αυτή η Ελλάδα αυτή που είδαμε εκεί. Ίσως είναι αυτή η Ελλάδα αυτή τη εικόνα την οποία είδαμε προηγουμένως, η οποία φαίνεται στον πεζοναύτη. Πώς όμως μπορεί να περάσει αυτό στην ψυχολογία, όταν δυστυχώς, Νίκο, τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλά περιστατικά αναλγησίας, είτε κρατικού μηχανισμού, είτε επαγγελματιών, είτε ακόμα και μελών της ίδιας οικογένειας. Δηλαδή δεν είναι λίγα τα περιστατικά. Θυμάμαι κάποια χρόνια πριν την υπόθεση του Αλέξη Γρηγορόπουλου, μεταγενέστερα την υπόθεση με τον Ζακ Κωστόπουλο, με την τρανς που δολοφονήθηκε, δηλαδή με τις γυναικοκτονίες. Έχουμε πολλά περιστατικά που πάνε την κοινωνία πίσω και αμαυρώνουν και την ψυχολογία αλλά και τις ανθρώπινες σχέσεις. Έχουμε πολλά περιστατικά τα οποία πάνε την κοινωνία πίσω, αμαυρώνουν τις ανθρώπινες σχέσεις όπως είπες. Δυστυχώς αυτά τα περιστατικά είναι αυτά τα οποία φαίνονται, είναι και τα περισσότερο ηχηρά περιστατικά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία ο καθένας έχει τη δυνατότητα να μπορέσει να σηκώσει το οτιδήποτε θέλει εκεί πέρα. Σαφώς όμως δεν είναι περιστατικά τα οποία χαρακτηρίζουν την ελληνική κοινωνία και έχω την αίσθηση ότι όσο προφυλασσόμαστε από παρόμοιες εικόνες,
οι οποίες εικόνες το ξέρουμε, το γνωρίζουμε. Ίσως γνωρίζαμε ότι υπήρχε αυτή η κατάσταση. Mm-hmm. Όπως είπα και προηγουμένως, όμως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αναδεικνύουν. Δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα. Όσο λοιπόν προφυλασσόμαστε από αυτές τις εικόνες, όσο γενικότερα μοιάζουμε στον πεζοναύτη, θα έλεγα περισσότερα, mm-hmm. και όχι στον ναυτικό ο οποίος έκανε κάτι τέτοιο, όσο ουσιαστικά δηλαδή την αλληλεγγύη την κάνουμε πράξη, τότε νομίζω ότι ουσιαστικά βάζουμε ένα λιθαράκι ούτως ώστε να προφυλάξουμε και τη δική μας την ψυχική υγεία. Περνάει αυτό όμως στον κόσμο, Νίκο? Δηλαδή, η φωτογραφία του πεζοναύτη μπορεί να αλλάξει τη ρότα μιας κοινωνίας που αυτή τη στιγμή λειτουργεί καταγγελτικά και δείχνει με το δάχτυλό της ανθρώπους που έκαναν μια αποτρόπαια πράξη όπως αυτή που έστειλε στο θάνατο τον Αντώνη? Δύσκολα. Θα σου έλεγα, περνάει σε αυτούς οι οποίοι θέλουν να περάσει. Έχω την αίσθηση ότι όταν κάποιος θέλει να είναι δεκτικός απέναντι σε ένα πιο αισιόδοξο μήνυμα, σαν και αυτό το οποίο βλέπουμε όχι μόνο στον πεζοναύτη, αλλά και σε πολλούς ανθρώπους της πραγματικότητας, της καθημερινότητας και μέσα mm-hmm. από το χώρο των ναυτικών, όπως είπες προηγουμένως, δύσκολα περνάει. Αρκεί να είμαι δεκτικός, οτιδήποτε θετικό, αισιόδοξο μπορεί να ανατείλει. Και υπάρχουν πολλά θετικά και αισιόδοξα τέτοια στην πραγματικότητα του καθενός μας. Πάμε τώρα στο κομμάτι των φυσικών καταστροφών. Mm-hmm. Πριν από λίγο καιρό, αν κανείς ζητούσε να χαρακτηρίσει τον πρωτογενή τομέα της Θεσσαλίας, θα έλεγε ότι είναι η καρδιά, είναι η βαριά βιομηχανία του πρωτογενή τομέα. Και τελικά στη ζωή αυτή τίποτα δεν είναι δεδομένο όταν έρχεται μια φυσική καταστροφή. Αυτή που κάποτε χαρακτηρίζονταν μεγαλογεοκτήμονες, σήμερα δεν έχουν τίποτα. Και πέρα από το τίποτα, κάποιες οικογένειες θρηνούν και ανθρώπινες ζωές. Πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό πρωτίστως ένας τόπος που βιώνει αυτή την καταστροφή? Θα σου έλεγα ότι χαρακτηριστικό στοιχείο της ψυχικής υγείας είναι η ψυχική ανθεκτικότητα. Όταν λέμε για ψυχική ανθεκτικότητα, το βασικό, το δομικό στοιχείο της ψυχικής ανθεκτικότητας είναι η ικανότητα που έχουμε να μπορούμε με κάποιο τρόπο να προσαρμοζόμαστε σε καταστάσεις οι οποίες είναι δύσκολες, δυστοπικές, προβληματικές καταστάσεις. Mm-hmm. Προφανώς η δυσκολία εξαρτάται και νομίζω ότι αυτό που βιώνει τουλάχιστον η πλειοψηφία των αγροτών της Θεσσαλίας είναι μια δυσκολία η οποία πραγματικά είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη. Θα σου έλεγα ωστόσο ότι όποιος έχει απόθεμα ψυχικής δύναμης, όποιος με κάποιο τρόπο κατορθώσει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, θα σου έλεγα μέσα ίσως από το να συνασπιστεί με κάποιους άλλους. Mm-hmm. Ίσως με το να περιορίσει το θυμό. Το θυμός είναι δομικό στοιχείο απέναντι σε αυτές τις καταστροφές. Δηλαδή το χαρακτηριστικό το οποίο παίρνουν είτε οι εθελοντές είτε οι επαγγελματίες διασώστες είναι θυμωμένους ανθρώπους, ειδικά όταν αργήσουν να φτάσουν. Δεδομένου ότι είχαμε ακραία φαινόμενα σε αυτήν την περίπτωση, άρα και οι διασώστες άργησαν πολλές φορές το να φτάσουν. Άρα λοιπόν πήραν θυμωμένους ανθρώπους, είδαν θυμωμένους ανθρώπους και δυσκολεύτηκαν με κάποιο τρόπο να διαχειριστούν αυτή την κατάσταση. Θα σου έλεγα λοιπόν, όσο κάποιος κατορθώσει αυτό το θυμό και τον στρέψει σε κάτι δομικό, σε κάτι θετικό, σε κάτι που να μπορέσει να χτίσει το αύριο, πράγμα πολύ δύσκολο. Το αναγνωρίζουμε, είναι μια κατάσταση έτσι πολύ δύσκολη, είναι μια εικόνα πραγματικά καθυλωτική όταν βλέπουμε ολόκληρες πόλεις, ολόκληρες περιοχές οι οποίες είναι πνιγμένες, ολόκληρα σπίτια τα οποία βρίσκονται κάτω από το νερό. Νομίζω πραγματικά τότε θα μπορέσει ίσως να διαχειριστεί μια κατάσταση, να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, θα έλεγα να περάσει ή το δυνατόν αλόβητος από μια κατάσταση η οποία είναι προβληματική. Πώς μπορεί να διαχειριστεί αυτή την εικόνα που βιώνει τώρα η Θεσσαλία, και δεν θέλω να το περιορίσω μόνο στη Θεσσαλία, γιατί έχουμε μια τεράστια καταστροφή στον Εύρο, μια επίσης τεράστια καταστροφή στη Ρόδο, καταστροφή σε πάρα πολλές περιοχές. Πώς μπορεί να διαχειριστεί ένας άνθρωπος πιο μικρής ηλικίας, ας πούμε, ας ξεκινήσουμε από την παιδική ηλικία να πάμε στην εφηβική, αλλά και στους πιο νέους ανθρώπους. Ας πούμε, ένα παιδί που είναι από την Κρήτη, που έχει περάσει στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας ή της Θράκης και βλέπει αυτές τις εικόνες. Καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι για τα παιδιά, Μάνο. Υπήρχε μέχρι τα προηγούμενα χρόνια η αντίληψη ακόμα και σε εμάς τους παρικούντες στην ψυχική υγεία ότι το παιδί με κάποιο τρόπο αντιμετωπίζει την κατάσταση καλύτερα. Το παιδί με κάποιο τρόπο περνάει αλόβητο παρόμοιες mm-hmm. φυσικές καταστροφές. Θα σου έλεγα ότι μετά από μελέτες οι οποίες έγιναν κυρίως από τον τυφώνα Κατρίνα στην Αμερική, φάνηκε ότι τα παιδιά βιώνουν διπλάσιες δυσκολίες σε σχέση με τους ενήλικες. Και πολλές φορές δεν το εκδηλώνουν. Και πολλές φορές ακριβώς δεν το εκδηλώνουν κιόλας. Όπως επίσης κάτι άλλο, υπήρχε η λανθασμένη εντύπωση ότι τα παιδιά με κάποιο τρόπο βιώνουν τις καταστροφές μέσα από τα μάτια των ενηλίκων. Δηλαδή, όταν ο ενήλικας με κάποιο τρόπο είναι ψύχρεμος, το παιδί είναι ψύχρεμο. Αυτό ισχύει εν μέρη για το παιδί το οποίο κατοικεί στην Κρήτη.
Δηλαδή, ένα παιδί που κατοικεί στην Κρήτη έχει τη δυνατότητα μέσα από ένα ψύχρεμο ενήλικα να δει πιο ψύχρεμα αυτή την πραγματικότητα. Ένα παιδί όμως, το οποίο έχει ζήσει την καταστροφή του σπιτιού του, έχει ζήσει την καταστροφή της περιουσίας, έχει ζήσει πολλές φορές ακόμα και το να χάθουν ανθρώπους του άμεσου οικογενειακού ή φιλικού περιβάλλοντος. Mm-hmm. Ένα παιδί το οποίο με κάποιο τρόπο τραυματίζεται, θα σου έλεγα πολύ ίσως και ανεπανόρθωτα ως ένα σημείο. Από εκεί και πέρα, λοιπόν, το για να βοηθήσουμε τα παιδιά ως προς το πρώτο σκέλος του ερωτήματός τους, σε πρώτη φάση νομίζω ότι είναι πολύ βασικό το να κατανοήσουμε τι μας λένε. Γιατί ξέρεις, τελείως διαφορετικά αντιδρά ένας έφηβος, τελείως διαφορετικά ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στην προσχολική ηλικία, τελείως διαφορετικά ένα παιδί του δημοτικού. Άρα, λοιπόν, βλέπουμε πώς κατανοούν την κατάσταση. Το δεύτερο το οποίο κάνουμε είναι ότι προσπαθούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματά τους. Και πολλές φορές τα ερωτήματα έρχονται καταιγιστικά, το ένα πίσω από το άλλο, και είναι και καθυλωτικά και ίσως και εμείς οι ίδιοι οι ενήλικες δεν μπορούμε και να απαντήσουμε. Το τρίτο είναι ότι προφανώς και δεν μεταφέρουμε τα δικά μας προβλήματα ή το δικό μας συνέστημα στα παιδιά όταν μπορούμε. Αυτό βεβαίως ισχύει για τον άνθρωπο ο οποίος ζει στην Κρήτη, στην ασφάλειά του σε ένα σημείο, δεν μπορεί να ισχύει για τον άνθρωπο ο οποίος ζει, κινείται, υπάρχει μέσα σε ένα πλημμυρισμένο χωριό της Θεσσαλίας. Προφανώς από εκεί και πέρα προσπαθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και πιο σύντομα να επαναφέρουμε τα παιδιά στην κανονικότητα. Ξέρεις, ένα χαρακτηριστικό που φάνηκε από τις έρευνες αυτές που σου είπα που έγιναν ύστερα από τη Φώνα Κατρίνα, φάνηκε ότι τελικά τα παιδιά επηρεάστηκαν πάρα πολύ όταν χάθηκε το σπίτι τους. Δηλαδή, ένα παιδί που χάθηκε το σπίτι του επηρεάζεται υπερβολικά σε σχέση με έναν ενήλικα ο οποίος χάνει το σπίτι του. Το παιδί δένεται πολύ πιο πολύ. Και δεν μπορεί να διαχειριστεί και αυτό το μέγεθος. Δεν μπορεί να διαχειριστεί ακριβώς αυτό το μέγεθος της καταστροφής. Γιατί ίσως η καθημερινότητά του, ίσως όλος του ο κόσμος, εκεί χάνεται ουσιαστικά κάτω από τα νερά. Πόσο διαχειρίσιμο είναι, Νίκο, για οποιοδήποτε, για άνθρωπο οποιασδήποτε ηλικίας, το να έχεις χάσει το σπίτι σου, να έχεις χάσει το δρόμο που οδηγείς στο σπίτι σου, ενδεχομένως να είναι μέσα στις λάσπες η πόλη που ζεις. Και την ίδια στιγμή να έχεις και μια ανθρώπινη απώλεια. Δηλαδή να έχει χάσει ένα παιδί τον πατέρα του ή τη μητέρα του, ή οι γονείς να έχουν χάσει ένα παιδί από αυτήν την καταστροφή. Προφανώς μίλησα και για μια διαβάθμιση. Όταν υπάρχει απώλεια, απώλεια ανθρώπινης ζωής, θα σου έλεγα ότι είναι η κορονίδα ουσιαστικά της ψυχοπιεστικής κατάστασης που μπορεί να βιώσει όχι μόνο ένα παιδί, αλλά και ένας ενήλικας. Εδώ έχουμε μια απώλεια ανθρώπινης ζωής, ας πούμε, που η οικογένεια δεν μπορεί να κυδεύσει το άτομό της, γιατί έχει χάσει τα πάντα. Έχει χάσει τα πάντα, δεν μπορεί να κυδεύσει το άτομό της και ίσως δεν βρίσκει και έδαφος για να μπορέσει να κυδεύσει το άτομό της, το μέρος. Τραγικό. Το οποίο, είναι τραγικό πραγματικά όλο αυτό το οποίο υπάρχει. Είναι μια πραγματικότητα τραγική. Και θα σου έλεγα κάτι άλλο χαρακτηριστικό. Το θάνατο, όσον αφορά με το θάνατο, μου έρχεται στο μυαλό στο ότι τελικά βιώνουμε πιο πιεστικά το θάνατο όταν ο θάνατος θεωρείται άδικος. Και προφανώς μια τέτοια καταστροφή τη θεωρούμε άδικη αυτή την καταστροφή, πόσο το μάλλον αυτός ο οποίος την έχει ζήσει, αυτός που έχει βιώσει αυτή την καταστροφή. Άρα λοιπόν το βιώνει πολύ πιο δύσκολα, πολύ πιο αγχωτικά και θα σου έλεγα πολύ πιο άσχημα σε σχέση με κάποιον άλλο. Θα σου έλεγα όμως από εκεί και πέρα το ότι εξαρτάται βέβαια από το μέγεθος της καταστροφής, ότι ενώ αρχικά φαίνεται ότι σχεδόν το 100% άνω του 90% με βάση πάντα έρευνες επηρεάζονται οι άνθρωποι από παρόμοιες συνθήκες, φαίνεται ότι στην πορεία, μετά από 12 εβδομάδες, το ποσοστό αυτό που έχει επηρεαστεί άμεσα, στους ενήλικες βεβαίως, έχει περιοριστεί σε ένα περίπου 40-50%, δηλαδή ένα στους δύο. Θα μου πεις, είναι αισιόδοξο νούμερο. Σίγουρα δεν είναι απεσιόδοξο, δεν είναι και αισιόδοξο, εννοείται. Δηλαδή, μιλάμε ότι έχουν υποχωρήσει τα ποσοστά των ανθρώπων οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν επηρεαστεί υπερβολικά πολύ ως προς την ψυχολογία τους. Από εκεί και πέρα, σαφώς, εξαρτάται από το πώς θα αντιδράσει ο καθένας, εξαρτάται από τι ψυχικά αποθέματα έχει ο καθένας, τι ψυχικές αντοχές έχει ο καθένας, το πόσο θα μπορεί να ενεργοποιήσει αυτό που λέμε τα κοινωνικά δίκτυα, ούτως ώστε να μπορέσουν να έρθω σε επαφή με άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάθει την ίδια καταστροφή, να μιλήσω, να υπάρχει ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, μια πολιτεία η οποία πρέπει να υπάρχει σε αυτή την κατάσταση, όχι μόνο σε επίπεδο άμεσης αρρωγής, δηλαδή χρηματικής αρρωγής, αλλά και σε επίπεδο ψυχολογικής βοήθειας που πρέπει άμεσα και αυτό να ξεκινήσει. Και έχω την αίσθηση ότι ίσως και έχουμε καθυστερήσει απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Είναι διαχειρίσιμη μια φυσική καταστροφή ανάλογα στην κατηγορία την οποία ανήκει? Δηλαδή, είναι πιο διαχειρίσιμο το να επεξεργαστεί κάποιος την κατάσταση ή την καταστροφή από ένα σεισμό και από μια πλημμύρα? Με το σεισμό, θα τολμήσω να πω χωρίς να είμαι ψυχολόγος ή ειδικός, είναι κάτι το οποίο επειδή μας τρομάζει, ενδεχομένως να γνωρίζουμε ότι σε μια ισχυρή σεισμική δόνηση οι τραγικές συνέπειες είναι πολύ μεγαλύτερες. Σε μία πλημμύρα όμως, δηλαδή σε μία νεροποντή, γιατί η βροχή πολλές φορές είναι και υγεία. Δηλαδή οι αρχαίοι Έλληνες κάνανε χωές για να βρέξει όταν υπήρχε παρατεταμένη περίοδος λειψιδρίας. Τι είναι πιο διαχειρίσιμο?
Θα μου πεις καταστροφές είναι και οι δύο. Ακριβώς. Καταστροφές είναι και οι δύο. Θα σου έλεγα ότι αυτό που είναι ξεκάθαρο σε πρώτη φάση είναι ότι βιώνουμε πολύ καλύτερα τις φυσικές καταστροφές, δηλαδή οι οποίες συμβαίνουν από φυσικά φαινόμενα σε σχέση με τις ανθρωπογενείς φυσικές καταστροφές. Εκεί πραγματικά το αποτύπωμα είναι πολύ πιο μεγάλο. Δηλαδή, το δυστύχημα των Ντεμπών ήταν κάτι το οποίο τα άτομα τα οποία έζησαν είτε μέσα από το δυστύχημα, είτε άτομα του έμεσου και άμεσου οικογενειακού φιλικού περιβάλλοντος, είναι άτομα τα οποία επηρεάστηκαν πολύ πιο πολύ σε σχέση με αυτά τα άτομα τα οποία έζησαν φυσικές καταστροφές. Γιατί εκεί ίσως μπόρεσε και ενεργοποιήθηκε ο θυμός. Είναι πολύ πιο θυμωμένος από κάποιους οι οποίοι έπρεπε να κάνουν κάτι και δεν το έκαναν το κάτι. Εδώ υπάρχει και ουσιαστικά σηκώνω τα χέρια μπροστά στη φύση, η οποία ίσως και δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Μπορώ βέβαια να κάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει έχω την αίσθηση ότι δεν μπορώ να κάνω πολλά πράγματα. Από εκεί και πέρα τώρα εξαρτάται ο καθένας εκεί με βάση το πώς έχει ζήσει και το τι έχει βιώσει το κάθε φυσικό φαινόμενο. Λίγος πολύ νεροποντές όμως δεν έχουμε ζήσει πολλές. Σεισμούς όλη η Ελλάδα λίγος πολύ έχει ζήσει. Αντίστοιχα λοιπόν, εξαρτάται το πώς το βίωσα στην παιδική μου ηλικία, είναι κάτι το οποίο επανενεργοποιείται και αργότερα. Αυτός ο θυμός που μπορεί να ξεσπάσει, δηλαδή μπορεί να ξεσπάσει με έναν τρόπο απέναντι σε αυτούς που διοικούν, στην αυτοδιοίκηση, στην κυβέρνηση, μπορεί αυτό να αποτυπωθεί ας πούμε ως δυσαρέσκεια στις επερχόμενες εκλογές. Είναι ένας τρόπος θυμού, έκφρασης θυμού αυτός. Συνήθως πάντως φαίνεται αυτός ο θυμός ότι δεν κρατάει τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξεχνιέται. Εάν οι επερχόμενες εκλογές ακριβώς ξεχνιέται όμως χρόνια, ο ίδιος ξεχνιέται από το σύνολο της χώρας. Ξεχνιέται και από αυτούς που θα μετρούν τις πηγές τους και μήνες μετά. Δηλαδή, στο Αρκαλοχώρι, δύο χρόνια μετά, ακόμα δεν έχουν το αυτονόητο. Ναι, απλά δεν έχουν το αυτονόητο και εκεί επανενεργοποιείται ο θυμός. Ουσιαστικά, ο θυμός με κάποιο τρόπο, ουσιαστικά στο Αρκαλοχώρι βλέπεις ότι όταν εγώ δεν παίρνω αυτό το οποίο οφείλω να πάρω, ουσιαστικά επανενεργοποιείται, άρα θυμώνω ακόμη περισσότερο απέναντι σε κάτι το οποίο έπρεπε να μου δοθεί. Ουσιαστικά, δηλαδή, υπάρχουν ενέσεις οι οποίες συντηρούν το θυμό στην πορεία των ετών. Η πολιτεία πώς το διαχειρίζεται αυτό, πώς μπορεί να το διαχειριστεί η πολιτεία όλο αυτό? Νομίζω σε πρώτη φάση άμεση αρρωγή. Άμεση αρρωγή σημαίνει ότι αυτόματα μπορώ και εμπιστεύομαι ουσιαστικά από εκεί και πέρα και τα συνεργεία, είτε τους εθελοντές είτε τα συνεργεία των ανθρώπων οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, είτε από εκεί και πέρα ψυχολογική υποστήριξη, η οποία πρέπει να υπάρξει σε ανθρώπους οι οποίοι με κάποιο τρόπο έχουν χάσει στην κυριολεξία τα πάντα. Σίγουρα δεν έχουν χάσει από εκεί και πέρα κομμάτι της ψυχικής αντοχής. Αλλά όταν έχεις χάσει τα πάντα και η ψυχική αντοχή, ξέρεις, έχει κάποια όρια. Όταν η καταστροφή, Νίκο, είναι τεράστια, ο θυμός εκδηλώνεται από την αρχή ή όταν μετά από λίγες ημέρες αποτυπώνεται το πώς θα είναι η καθημερινότητά μου από εδώ και πέρα? Γιατί φαντάζομαι στην αρχή κάνει ο καθένας το σταυρό του και λέει: ευτυχώς δεν χάθηκα, δεν έχασα δικούς μου ανθρώπους ή δεν πνίγηκα ο ίδιος. Εδώ μετράμε ήδη 15, ίσως και 16 νεκρούς. Εκδηλώνει το θυμό σταδιακά όταν πλέον ξαφνικά λες και τώρα δεν έχω σπίτι να μείνω? Ακριβώς. Υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθεί σταδιακά ο θυμός, να ξεκινήσει δηλαδή είτε άμεσα είτε από εκεί και πέρα σταδιακά. Ξέρεις, ο θυμός είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά ενεργοποιείται όταν εγώ προσπαθώ με κάποιο τρόπο να αποστασιοποιηθώ από μια δύσκολη, τραγική, προβληματική κατάσταση η οποία μου συμβαίνει. Από εκεί και πέρα, σε πρώτη φάση πρέπει να συνειδητοποιήσω αυτή την κατάσταση που μου συμβαίνει. Άρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσω τι μου έχει συμβεί. Σου έλεγα μάλιστα ότι σε αυτό το πρώτο σκαλοπάτι, ουσιαστικά σε αυτή την πρώτη φάση στη συνειδητοποίηση, πολλές φορές δεν καταλαβαίνω τι μου έχει συμβεί, παγώνω και ουσιαστικά σηκώνω τα χέρια και δεν αντιδρώ κιόλας. Είδαμε και περιπτώσεις στη συγκεκριμένη θεομηνία ανθρώπων οι οποίοι δεν μπόρεσαν και να αντιδράσουν και να κάνουν το αυτονόητο από εκεί και πέρα. Ίσως γιατί παγώνω. Είναι χαρακτηριστικό και αυτό των αντιδράσεων που έχουμε. Ωστόσο, από εκεί και πέρα ο θυμός όταν ενεργοποιείται και ενεργοποιείται αργότερα και ίσως συντηρείται με δόσεις θυμού, σαν και αυτή που ανέφερες προηγουμένως που έχει συμβαίνει στο Αρκαλοχώρι. Νομίζω ότι είναι μια κατάσταση η οποία σε αποσυντονίζει, σε κάνει να αισθάνεσαι πάρα πολύ άσχημα και ίσως δεν σε βοηθάει να ανασκευάσεις όλες αυτές τις ψυχικές δυνάμεις και αντοχές που έχεις, ούτως ώστε να προχωρήσεις. Νίκος, να σε ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας απόψε.